Την απόρριψη από πλευράς ανωτάτου δικαστηρίου των αναφορών του Προέδρου της Δημοκρατίας σε δύο νόμους που ψήφισε η Βουλή. Επιχειρώντας να φέρει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τις εκπίσεις, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη της πολιτείας στην απονομή της δικαιοσύνης και τις δικαστικές αποφάσεις, αλλά και προς το δικαστικό σώμα. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση σέβεται τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και γενικά όλων των δικαστηρίων μας. Η απόφαση λοιπόν του Ανωτάτου Δικαστηρίου και στο συγκεκριμένο θέμα είναι απόλυτα σεβαστή. Με τη χθεσινή απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου παραμένει δυνατότητα προσφυγής δανειοληπτών με μη εξυπηρετούμενα δάνεια στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο με σκοπό την εξέταση παραπώνων τους κατά τραπεζικών ιδρυμάτων σε σχέση με υπερχρεώσεις και παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι, στην περίπτωση που ο Επίτροπος διαπιστώσει παραβίαση του κώδικα από πλευράς τραπεζών, τότε ο δανειολήπτης θα δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας αναστολή της εκποίησης κατοικίας του ή επαγγελματικής του στέγης. Οπωσδήποτε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, πολύ μεγάλη πιθανότητα, να βγαίνουν αποφάσεις υπέρ του καταναλωτή, γεγονός το οποίο θα διευκολύνει τη διαδικασία αντιμετώπισης του ζητήματος της εκποίησης. Ικανοποίηση την ίδια ώρα για τις αποφάσεις εκφράζει και το κίνημα ενάντια στις εκποίησεις. Κάθε στοιχείο το οποίο βοηθά τον δανειολήπτη είναι θετικό. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν πάρα πολλά ακόμη. Θα πρέπει να αλλάξουν οι νομοθεσίες για να βοηθηθεί ο κόσμος να κρατήσει τις περιουσίες του. Για τις καταχρηστικές ρήτρες εξάλλου υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αφαιρούνται όχι μόνο στις εκποίησεις αλλά και στις αναδιαρθρώσεις δανείων, υποδεικνύοντας ότι οι τράπεζες δεν έπρεπε καν να είχαν προβεί σε αυτές τις χρεώσεις. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία.